Αλλάζουν από κόσμο τα ανόγια και το ροπέδιο Λασιθίου, όπου οι πληρότητες ακαταλήμματα αγγίζουν το 100% με τους επισκέπτες να απολαμβάνουν τη μαγεία των Χριστουγέννων, χωρίς όμως το σκηνικό να είναι χιονισμένο, όπως ήταν τα περσινά Χριστούγεννα. Έχει φτάσει πολλοί κόσμος και σήμερα στα ανόγια. Μπορεί βέβαια ο Ψιλορίτης να μην έχει βάλει τα γιορτινά του, αλλά ο ήλιος δίνει μια λάμψη στην περιοχή. Έτσι έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς κριτικούς να ανηφορήσουν στα ανόγια, να κάνουν μια βόλτα πάνω στο βουνό. Οι πλατείες είναι γεμάτες. Πέρσι στην αντίστοιχη σύνδεση την οποία είχαμε κάνει, το χιόνι είχε κατέβει μέχρι χαμηλά, μέχρι το χωριό. Σήμερα, όπως θα δείτε πίσω μου, ο Ψιλορίτης είναι κατάλευκος, αλλά όχι από χιόνι, από τη λάμψη του ήλιου. Και είναι μια άλλη μαγική εικόνα του Ψιλορίτη. Δυστυχώς χωρίς χιόνι, αλλά έχουμε όλο το χειμώνα μπροστά μας να κάνει και το απαραίτητο χιόνι. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο ειρήνη, αγάπη, ισότητα, δικαιοσύνη. Το ροπέδιο Λαστίου είναι γεμάτο από κόσμο. Τις τελευταίες ημέρες τα καταλήμματα είναι γεμάτα, έχουν πληρότητα που αγγίζει το 100%. Και ο κόσμος όμως έρχεται για να περάσει εδώ όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους του, με την οικογένειά του. Από ό,τι φαίνεται όμως την πρωτοχρονιά θα είναι πάλι ήπιος ο καιρός και ίσως αργότερα να δεχτούμε τα πρώτα χιόνια. Προς το παρόν πάντως ο καιρός είναι φθινοπορεινός, αν όχι ανοιξιάτικος. Χριστούγεννα χωρίς τον λευκό επισκέπτη σε ανόγια και οροπέδιο, όπου πολίτες απολαμβάνουν χαρούμενες στιγμές με γιορτινή διάθεση και καλή παρέα στις παραδοσιακές ταβέρνες και στα καφενεία, ανταλλάσσοντας ευχές αγάπης. Όντως, οι ταβέρνες με τις προετοιμασίες τους, με τις γευστικές εμπειρίες των ανογείων, αλλά και τις μουσικές εμπειρίες. Αρκετά καταστήματα έχουν επιλέξει να έχουν ζωντανή μουσική, ώστε να μπορέσουν να ικανοποιήσουν και ακουστικά το κοινό τους. Να ευχηθώ υγεία και αγάπη αυτές τις μέρες, να κατακλείσουν και να πλημμυρίσουν τον κόσμο και έτσι να πορευτούμε και για τη νέα χρονιά. Τα μαγαζιά όλα είναι ανοιχτά, προσφέρουν τα εκλεκτά εδέσματα, τα τζάκια ανάβουν, γιατί παρόλο τον ήλιο η παγωνιά καραδοκεί. Ο κόσμος απολαμβάνει τη τοπική κουζίνα με τις γεύσεις από τα τοπικά προϊόντα, τις εκλεκτές γεύσεις και κάνει την εκδρομή του στο βουνό. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για να γνωρίσουν τα βουνά μας, τα δάση μας, οι εκδρομής, να κάνουν τη βόλτα τους, τον περίπατό τους σε ένα πανέμορφο τοπίο, εδώ στο ροπέδιο Λασιθίου. Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, αρκετοί πολίτες βρίσκονται σε χωριά της Εντοχώρας στο νησί μας, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές στην καρδιά του Ηρακλείου. Ξεκουράζονται οι πιο πολλοί. Κατέβηκα να πιω καφέ με φίλους. Πιστεύετε ότι πολλοί έμειναν στο Ηράκλειο ή τελικά πήγαν στα χωριά? Παντού. Χωριά, Ηράκλειο, διακοπές. Κατεβήκαμε να κάνουμε μια βόλτα. Ωραία μέρα είναι, εντάξει. Ευχόμαστε να κυλήσουν όλα ομαλά, να βελτιωθούν λίγο οι καταστάσεις με τα οικονομικά. Το καλύτερο θα είναι να έχουμε ειρήνη. Υγεία, χαρά, όχι πολλές έννοιες, όχι πολλά προβλήματα. Αυτό. Περνάτε καλά τα άλλο, απλά και όμορφα. Για ένα καφεδάκι, τίποτα άλλο. Εντάξει, δεν έχει και τόσο κίνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο κόσμος τώρα περισσότερος μπορεί να έχει βγει έξω μετά τις γιορτές. Σημαίνει ωραία ημέρα να βγει ο κόσμος έξω έτσι, να λιαστεί, να το ευχαριστηθεί. Δόξα τω Θεώ, δόξα τα παιδιά, οικογενειακά, όλοι περνάμε καλά. Άδεια πόλη με τους δημότες να απολαμβάνουν όμορφες και χαλαρές στιγμές στις καφετέρειες με ζεστά ροφήματα και γλυκές γεύσεις. Θα κατέβει ο κόσμος γιατί έχει το κέντρο, έχει πολλά πράγματα να κάνεις. Να διασκεδάσουν και οι μεγάλοι και οι μικροί. Καφέ, μπουγάτσα, σοκολάτα, πρωινό ή μπραντς τέτοια ώρα, ό,τι θέλει ο καθένας.